Χαίρετε. Και σήμερα Παρασκευή, εκπομπή Ολόγραμμα στον αέρα του Μεταδεύτερο. Έχει ιδιαίτερη χαρά και κάνει, είχε προσμονή βασικά και μεγάλη χαρά κάνει, καθότι θα κάνει εκπομπή με έναν τύπο. Έναν τύπο από την Ίσυρο. Με τον πρώτο του προσωπικό δίσκο με τίτλο Λουξεμβούργο. Ο τύπος αυτός λέγεται Θεολόγος Μαμόλης, είναι εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Θεολόγο. Καλώς σας βρήκα. Ή Θεολόγιε, πώς προτιμάς? Θεολόγο είναι το σωστό, αλλά προτιμώ Θεολόγο. Θεολόγο. Ο τύπος αυτός μισεί τα γράφει, να γράφει βιογραφικά, να είναι σοβαρός όταν οι περιστάσεις το απαιτούν και να είναι αστείος όταν η ζωή είναι μικρή για να είναι θλιβερή. Τα έχει πει όλα εδώ. Θα μιλήσουμε για την πρώτη του αυτή δουλειά. Θα ακούσουμε τραγούδια όσο περισσότερα του δίσκου μπορούμε. Θα παίξει κιόλας ζωντανά. Ελπίζουμε να βγουν όμορφα όλα αυτά. Και θα ξεκινήσουμε, θα τα πάρουμε τα τραγούδια έτσι όπως μας αρέσει, έτσι όπως μας κάνει κέφι και ανάλογα και με την κουβέντα, με το πρώτο κομμάτι του δίσκου με τίτλο «Τα ναρκωτικά». Ξυπνάει μία μέρα, βγαίνει στη γειτονιά και ακούει τα ίδια λόγια που λέμε συχνά. Δεν ξέρει τι παθαίνει, νευριάζει ξαφνικά. Γυρίζει πάλι σπίτι και την πέφτει στα ναρκωτικά. Ας είχε κάποιον να ακούει δυο κουβέντες σωστές, να τις φέρνουνε γέλια και να ανάβουν φωτιές. Κι όχι αυτές τις λεξούλες τις χαζές. Ναι, όχι αυτές λεξούλες τις γλυκές. Την παίρνει μια φίλη, ξέρει ένα παιδί, πολύ καθώς πρέπει με δουλίτσα σωστή. Και να μαζί του βγαίνει, μα ακούει ξανά αυτά τα ίδια λόγια που τη ρίξαν στα ναρκωτικά. Ας είχε κάποιον να ακούει δυο κουβέντες σωστές, να τις φέρνουνε γέλια και να ανάβουν φωτιές. Κι όχι αυτές τις λεξούλες τις χαζές. Ναι, όχι αυτές τις λεξούλες τις γλυκές. Γυρνάει μες στην πόλη τώρα συχνά, νεύρα σπασμένα και τα μάτια φωλά. Γι' αυτό αν την πετύχεις να προσέξεις καλά, μην αρχίσεις τα λογάκια που τη ρίξαν στα ναρκωτικά. Μην της πεις πως το σύμπαν πάλι συνωμοτεί, τι ωραία χυλάκια μια κουκλίτσα σωστή. Όχι αυτές τις λεξούλες τις χαζές. Ναι, όχι αυτές τις λεξούλες τις γλυκές. Αφήσε τη μόνη μέσα στα ναρκωτικά. Λουξεμβούργο εδώ, στίχη μουσική Θεολόγος Μαμόλης. Και να ξεκινήσουμε, Θεολόγο. Θεολόγο, έτσι. Θέλω να μου πεις, αυτό είναι το δεύτερο σου παιδί. Θέλω να μου πεις τα συναισθήματα όταν το έπιασε στα χεράκια σου ολοκληρωμένο, ενορχιστρωμένο, δηλαδή ήταν έτοιμο για να πει την πρώτη του λέξη, να βγει έξω. Πώς ένιωσες? Κοίτα, αισθάνθηκα πάρα πολύ χαρούμενος. Αισθάνθηκα πάρα πολύ, ήδη από το στούντιο, δηλαδή όταν μπήκαμε και γράψαμε τα πρώτα μπάσα, τα πρώτα drums, ας πούμε, και άκουσα από τα ηχεία του στούντιο αυτό που έκανα στο σπίτι μου, να παίρνει σάρκα και οστά και να μεγαλώνει. Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος και συνεχίζω να είμαι ακόμα.
Η αλήθεια είναι πολύ φρέσκο το πράγμα, δηλαδή σχεδόν είναι μόλις η δεύτερη του παρουσίαση στα μίντια αυτή ναι. η κουβέντα που θα κάνουμε και τα τραγούδια που θα ακούσουμε όσα περισσότερα γίνεται, είπαμε και στην αρχή. Το δελτίο τύπου αναφέρεται ότι αποτελεί μια φρέσκια πρόταση στο ελληνικό pop τραγούδι. Ενστερνίζεσαι αυτή την κουβέντα? Εμένα, για να το συζητάμε, ναι. κάπως μου κάτσε. Εντάξει, κοίτα τώρα, το pop είναι... Ναι, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε την pop, όχι. Δεν είναι αυτό, αλλά σαν κάτι πιο λαϊκό, γιατί από εκεί ξεκινάει αυτός ο όρος, και σαν κάτι πιο φρέσκο, τον στερνίζομαι. Τώρα σε αυτά να σου πω γιατί φταίει και ο Λευτέρης ο Μουμτζής, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη άποψη για την pop. Μια και είπες για το Λευτέρη, μήπως να πούμε λίγο για πού βγαίνει ο δίσκος και ποιος έχει κάνει τη βασική δουλειά εκεί. Ναι, ο δίσκος βγαίνει από τη Luvana Records, ενορχιστρωτής και παραγωγός είναι ο Λευτέρης ο Μουμτζής, που είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που έχω συνεργαστεί μαζί του, και θεωρώ ότι ο δίσκος δεν θα ήταν ίδιος αν ο Λευτέρης δεν έκανε αυτά που έκανε. Έχω σημειώσει ότι εγώ τον έχω ονομάσει πατέρα του δίσκου, να ξέρεις. Ναι, είναι από τους πατέρες του δίσκου. Παλεύουν πολύ για την πατρότητα αυτού του δίσκου. Θα δούμε. Ναι, το pop έρχεται και λίγο και από την άποψη του Λευτέρη για τη μουσική, που εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Και μέσα στο δίσκο, εκτός από σέναν στο τραγούδι, τραγουδάει ο Πέτρος ο Μάλαμας, τρία τραγούδια. Τραγουδάει ο Πέτρος ο Μάλαμας, ο Παναγιώτης ο Σκουλάς και ο Σταμάτης ο Αναστόπουλος. Περνάμε να ακούσουμε το δεύτερο κομμάτι για σήμερα. Έχει τίτλο «Δύο ναυτικοί» και εδώ είναι η συμμετοχή του Σταμάτη Αναστόπουλου. Το «Εδονιό από τα Λιώσια». Οκ. Okay. Καταλαβαίνω, έρωτας παιδεύει τους νεκρούς.
και τους ζωντανούς βάδιζαν σιγά σιγά. Μαύρα μάτια, μαύρη και η καρδιά, κι όλο ψάχνανε την πιο καλή ψαριά. Δύο χείλη να αγαπούν αληθινά. Ο Μαμόλης φλερτάρει με το ρεμπέτικο, τη ροκ, τη ρέγγε, χωρίς να κολλάει επίμονα σε ένα στυλ για να στιγματιστεί. Η δείγμα ήταν το κομμάτι που ακούσαμε, οι δύο ναυτικοί. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και η θεματολογία του συγκεκριμένου κομματιού. Να γυρίσουμε όμως στο δίσκο Λουξεμβούργο Θεολόγο, να πούμε για το τίτλο. Ναι. Το τίτλο που εντάξει. Για πες. Όσο και να ψάχνεις δεν μπορείς να βρεις γιατί λέγεται έτσι. Ποιος, γιατί. Ποιος είχε την ιδέα, ξέρεις, τέτοια πράγματα. Κοίτα, να σου πω κάτι. Προσπαθούσα, αφού τελειώσανε τα ηχογραφήσεις, οι μίξεις, όλα αυτά τα δύσκολα, κάποια στιγμή μου ζητήθηκε να βρω ένα τίτλο. Άκουγα τα τραγούδια, τα είχαμε στο μυαλό μου. Προσπαθούσα να βρω ένα τίτλο, μία φράση, μία λέξη που να περικλείουν όλο αυτό το πράγμα που γινόταν και δεν μπορούσα να το βρω. Επίσης, ξέρεις τι, κατάλαβα πόσο βαριά είναι η ελληνική γλώσσα. Δηλαδή, χρησιμοποιείς λέξεις σαν τη θάλασσα. Και αμέσως βαραίνει. Ξέρεις, είναι από τον Οδυσσέα μέχρι τους ανθρώπους που πνίγονται αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο. Δεν είναι απλή γλώσσα, δεν είναι εύκολη. Και έτσι κατέληξα ότι πρέπει να βρω μια λέξη που να μην έχει αναφορές, να μην βαραίνει άλλο αυτό το πράγμα. Συζητώντας με φίλους, κάνοντας πλάκα, κάπως υπόθηκε η λέξη Λουξεμβούργο. Κόλλησε, μου άρεσε πάρα πολύ και την κρατήσαμε. Έχει ένα αστείο μέσα, έχει ένα μυστήριο. Άλλωστε, ξέρεις τι, δεν πρέπει να τα καταλαβαίνουμε και όλα, μου φαίνεται. Η αλήθεια είναι ότι εγώ κατάλαβα ότι μιλά συγκεκριμένα για, πες, είμαστε σε μια Ευρώπη, η οποία απαρτίζεται από διάφορα πολιτικο-κοινωνικά συστήματα. Μέσα σε αυτή τη χώρα υπάρχει ένα μικρό επίπεδο κρατήδιο που δεν ασχολείται κανείς με αυτό, δεν ενοχλείται, κάπως έτσι. Και μου ήρθε εμένα και αυτό έρχεται σε κόντρα ρόλο, αυτό κατάλαβα εγώ, σε κόντρα ρόλο με αυτά που αναφέρω στο δίσκο, με θεματολογία έτσι. Δηλαδή του δίσκου. Κοίτα, χωρίς να θέλω να προσβάλλω το Λουξεμβούργο. Όχι, δεν έχω καλά, εννοείται. Ναι, κατάλαβες τι θέλω να πω. Γενικά είσαι τρόλ. Ήταν ακριβώς αυτό. Δηλαδή είναι η Ελλάδα και είναι το Λουξεμβούργο. Είναι ένα πράγμα βαρύ που κρατάει χρόνια. Και είναι και το Λουξεμβούργο. Ναι, κάτι. Έτσι μου ήρθε εμένα. Και εμένα έτσι μου ήρθε. Ένα φλάτ. Μία από τις εξηγήσεις είναι αυτές. Και να πάμε στο εξώφυλλο. Θέλω να σε ρωτήσω αν κάθε άνθρωπος γέμιζε τη θάλασσά του, αν θα τη γέμιζε, αν κράταγε από νωρίς το σωστό, παύλα δικό του ποδιστήρι. Να πούμε ότι το εξώφυλλο είναι σε ένα βράχο, ο Θεολόγος Μαμόλης, και κρατάει ένα τσίγκινο παλαιάς σκοπής ποδιστήρι και ρίχνει νερό στη θάλασσα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι την αγιάζει, αν θα είναι... Ναι, δεν ξέρω κι εγώ. Για πες, ποιος είχε την ιδέα αυτή. Η ιδέα ήταν δικιά μου. Δηλαδή, έπεσα να κοιμηθώ ένα μεσημέρι. Κατάλαβα ότι δεν θα κοιμηθώ γιατί άρχισα να σκέφτομαι. Συμπέρασμα, δεν κοιμάσαι μεσημέρια. Ναι, δεν κοιμάμαι μεσημέρια. Και σκέφτηκα κάπως ότι έχω ένα ποτιστήρι και ποτίζω τη θάλασσα. Το οποίο έχει να κάνει λίγο. Κοινάδες, η πιο απλή σκέψη είναι ότι κάθε νέο τραγούδι είναι μια σταγόνα τώρα σε αυτόν τον ωκεανό από μουσικές που έχουν γραφτεί, γράφτηκαν, θα γράφονται συνέχεια. Αυτό, ξέρεις τι, μέσα σε μένα έχει μια γλύκα, ότι εντάξει προσφέρουμε σε αυτό το πράγμα που υπάρχει, που είναι η μουσική, και έχει και, πώς να σου πω το, ότι εντάξει δεν έγινε και τίποτα. Δηλαδή στον ωκεανό ρίξαμε άλλο ένα ποτιστήρι νερό. Μπορεί να είναι και αγιασμός όμως, ειδικά εκεί στην Ίσυρο. Μπορεί τα πάντα. Να σου πω κάτι, τι άλλο να ρίξεις μες στη θάλασσα. Το σκεφτόμουν μετά. Περάτε να ρίξεις λίγο νερό. Να πω εγώ το στιχάκι που έχει κάνει ζημιά και έχει πατήσει για μένα, εγώ δηλαδή πάτησα σε όλο το δίσκο μέσα σε αυτό το δίστιχο. Βρε κοπελιά, τη θάλασσα μην μπλένεις από το σώμα. Όταν σε παίρνω αγκαλιά να κολυμπώ ακόμα. Μόλις θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι, Θεολόγο, η θάλασσα γκρινιάζει. Εδώ είναι η συμμετοχή η πρώτη του Πέτρου Μάλαμα. Θέλω να μου πεις την αληθινή ιστορία του κομματιού. Okay. Σκέψου τη. Από όταν δεν σε γνώρισα καθόλου δεν κοιμάμαι. Γι' αυτό είναι μια που σ' αγαπώ και τρεις που σε φοβάμαι. Γι' αυτό είναι μια που σ' αγαπώ και τρεις που σε φοβάμαι. Από όταν βρε σε γνώρισα καθόλου δεν κοιμάμαι. Μουσική.
Σαν μπαίνεις μες στην εκκλησιά, σαν μπαίνεις και σε βλέπω, ξεχνάω να προσευχηθώ και ποιον Θεό λατρεύω. Ξεχνάω να προσευχηθώ και ποιον Θεό λατρεύω. Σαν μπαίνεις μες στην εκκλησιά, σαν μπαίνεις και σε βλέπω. Είχες 3 λεπτά σκέψεις λοιπόν, Θεολόγο, για το συγκεκριμένο κομμάτι. Να είσαι λιτός, περιεκτικός και σύντομος, αλλά αληθινός. Με αγχώνεις λοιπόν, εντάξει, θα προσπαθήσω. Θέλεις την ιστορία του κομματιού? Την αληθινή είπα. Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή και εμένα αυτός ο στίχος, αυτό το στιχάκι το τελευταίο ιδίως είναι σημαντικό. Αυτό γράφτηκε στην Κρήτη μετά από πολλές δρακές, πολλά μπάνια, πολύ χαβαλέ. Και το τελευταίο στιχάκι γράφτηκε σαν μαντινάδα. Εντάξει, εγώ ήμουν επηρεασμένος, είχα μια μεγάλη αγάπη για την Κρήτη, από τον Καζαντζάκη, από όλα αυτά τα πράγματα. Και ήθελα να γράψω μαντινάδα, το είχα βάλει σκοπό. Έγραψα αυτό το στιχάκι και το είχα μαζί μου 7-8 χρόνια και δεν ήξερα τι θα το κάνω, πού θα μπει, τι θα γίνει. Μετά στην Ίσυρο είχα βρει το υπόλοιπο κομμάτι, έπαιζα τη μελωδία και είδα ότι τέριαζε απόλυτα. Και κάπως έτσι έγινε το τραγούδι «Θάλασσα γκρινιάζει». Το οποίο ωραία. Όλο έχει μια αστεία ιστορία από πίσω, γιατί μετά στον Άγιο Λαβρέντιο που είχα πάει στο μουσικό χωριό, όπου εκεί γνώρισα το Λευτέρη, δουλεύαμε ένα τραγούδι για μια εβδομάδα, ένα άλλο τραγούδι, και την τελευταία στιγμή πριν ηχογραφήσουμε, δεν ξέρω, κάτι μου έκανε μέσα μου να παίξω το «Η θάλασσα γκρινιάζει». Και πάω λίγο πανικόβλητος και του λέω: «Λευτέρη, θα γράψουμε άλλο τραγούδι». Μου λέει: «Δεν είσαι σοβαρός καθόλου». Του λέω: «Δεν είμαι, αλλά sorry». Και γράψαμε το «Η θάλασσα γκρινιάζει». Και μέρος της ηχογράφησης, η χοροδία δηλαδή, είναι κρατημένη από τον Άγιο Λαβρέντιο από το Πύλιο. Ωραία πληροφορία. Η αλήθεια είναι ότι το έπαιξε ο Πέτρος στις παραστάσεις mm-hmm. του στο Σταυρό του Νότου της προάλλες με τον Φώτη Σιώτα που έκανε. Θέλω να ρωτήσω, φαντάζομαι σαν μουσικός και ειδικά στην Ίσυρο με χρόνος ατελείωτους προσωπικούς, ότι τα σερτάρια σου είναι γεμάτα από στιχάκια, μουσικές, ιδέες και όλα αυτά. Πώς επέλεξες όμως τη συγκεκριμένη θεματολογία για το συγκεκριμένο δίσκο? Εννοείς πως έγινε η επιλογή των 11 κομματιών? Κοίτα, πάλι ήταν μια κοινή απόφαση με το Λευτέρη, δηλαδή του, αφού γνωριστήκαμε στο Πύλιο, αφού γίναμε φίλοι, του έστειλα κάποια τραγούδια, πολύ πρωτόλια, δηλαδή κιθάρα και φωνή, και έτσι καθίσαμε μαζί και επιλέξαμε. Έχει και ένα αστείο αυτό τώρα, θα σου το πω, γιατί έχω στείλει τα κομμάτια στο Λευτέρη, δεν γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά. Μου έχει ζητήσει να του φτιάξω κάποια δόντια και του λέω: «Εντάξει, εγώ θα σου φτιάξω τα δόντια, αλλά θα μου φτιάξει ένα δίσκο». Τραγούδια. Ναι, τραγούδια. Και ανάλογα το δόντια βάζει και τη ρίζα. Έτσι, έτσι. Και μου λέει: «Οκ, έχει», του λέω, «κάτι, έχω στείλει τα μου, του τα στέλνω. Ξέρεις, έχω το Facebook ανοιχτό που έχω στείλει το μήνυμα και εγώ δουλεύω, κάνω ένα σφράγισμα». Και αρχίζω να ακούω να σκάνε μηνύματα. Ξέρεις, αυτός ο χαρακτηριστικός ήχος. Δουλεύω, εγώ λέω: «Τι γίνεται, φίλε, εντάξει». Και πάω και κοιτάω και είναι μηνύματα από το Λευτέρη που λέει: «Μπράβο, φίλε, θα κάνουμε δισκάρα, θα τα καταφέρουμε όλα, θα κάνουμε μουσικές». Και κάπως έτσι ξεκίνησε.
Τέλος πάντων, για να το κλείσω, είναι μια κοινή απόφαση εμένα και του Λευτέρη. Αυτά όλα είναι όμορφα και νομίζω ότι υπάρχουν και πιο όμορφα πράγματα σε σένα, το οποίο μόνο αν σε γνωρίζει κάποιος μπορεί να καταλάβει. Να μου πεις ένα τελευταίο. Και αν με δει, γιατί είμαι και όμορφος. Εντάξει, αυτό θα αρχίσουμε λίγο λοιπόν τις τρόλ ιστορίες εδώ, από ό,τι καταλαβαίνετε. Οπότε, άμα είχες ένα χορηγό για να παίζεις τη μουσική σου, ξέρω εγώ, πώς θα τραβιώσουν, πού. Ποιον χορηγό θα ήθελα. Όχι ποιον, αν είχες χορηγό, ρε παιδί μου, είχε ένα, θα σε πληρώνω και θα κάνεις γύρες. Τι θα έκανες. Τι θα έκανα, Θα βρουν σου να στείλει, ξέρω εγώ, Μανού Τσάο. Θα έχεις μια κοπέλα σε κάθε χώρα που γουστάρες. Κοίτα, πρώτα θα βρουν, θα τους πάρω χρονολογικά, θα βρουν λίγο Τζόνι Κας. Θα βρουν ένα αυτοκίνητο και θα γύριζα λίγο την Αμερική. Εκεί τα country, όλα αυτά, το Mississippi, που μου αρέσουν πάρα πολύ. Ναι, μετά θα ήμουν και λίγο. Ναι, θα ήθελα να γυρίζω έτσι, να έχω ένα βανάκι, ας πούμε, τους φίλους μου και να παίζουμε μουσικές γύρω στον κόσμο. Ωραία. Να πάμε σε κομμάτι, γιατί οι κουβέντες είναι ωραίες, αλλά τα τραγούδια είναι πιο όμορφα. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση και γι' αυτό στις προσωπικές μας στιγμές ακούμε κομμάτια. Πάμε να ακούσουμε το πιο συγκινητικό κομμάτι για μένα του δίσκου. Στην πρώτη ακρόαση δεν σε πιάνει. Προσέξτε το στίχο του και θα καταλάβετε το γιατί. Έχει τίτλο «Χιλιά δέντρα». Ξέπλαινες, ξεχάσες καιρό και τα δάκρυα τα έχεις μόνο για να σ' αγαπώ. Ρούχο μου καινούριο, σώμα μου παλιό. Ρούχο μου καινούριο, σώμα μου παλιό. Φτιάξες για μένα τη λέξη μπαμπάς. Πες μου πως κατάφερες και με κάνες χαζό. Ένα πλάσμα τόσο δάμα, τόσο δυνατό. Home.
Είμαστε σχεδόν στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Ολόγραμμα με τον Βασίλη Κομίτη. Φιλοξενεί έναν τύπο, είπαμε, από την Ίσυρο. Η δουλειά του είναι οδοντίατρος. Στον ελεύθερο χρόνο του, όταν δεν κάνει σφραγίσματα από νευρώσεις κτλ., γράφει τραγούδια. Έχει αρκετά σερτάρια του και έχει επιτέλους την τύχη, να το πω, να έχει τον πρώτο του δίσκο στα σκαριά, σε παραγωγή, ενορχίστρωση, τα όργανα παίζει ο Λευτέρης Μομπτζής και να βγαίνει από την Λουβάνα Records. Λουβάνα Records, ναι, είναι στην Κύπρο. Στην Κύπρο, λοιπόν, και εμείς που διαβάζουμε το δελτίο τύπου, ακούμε τα τραγούδια και συζητάμε με τον Θεολόγο, είναι η ζωντανή απόδειξη ότι τα έχει καταφέρει ο Θεολόγος. Κατάφερε να γεμίσει, λοιπόν, τη θάλασσά του με ένα μικρό τσίγκινο ποτιστήρι. Θέλω να σε ρωτήσω, Θεολόγο, για τα κομμάτια. Πώς γράφεις, δηλαδή, έχεις το στιχάκι, έχεις την ιδέα, τη μουσική? Όχι. Πας μπακέτο, τη μελωδία μαζί με το στίχο, σου έρχεται κάτι? Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Ναι, 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 καταλαβαίνω. Δηλαδή, πώς γράφεις? Τις πιο πολλές φορές τα γράφω και τα δύο μαζί. Δηλαδή, το τραγούδι είναι στίχος και μουσική για μένα στην ίδια στιγμή. Αρχίζω, βρίσκω μια μελωδία, αρχίζω να μουρμουράω, να λέω λέξεις, να πετάω από εκεί, να κρατάω, και κάποια στιγμή γίνεται αυτό το μαγικό που καταλήγεις και λες μια μουσική φράση μαζί με μια φράση λεκτική, δένουνε μαζί. Δεν τα δουλεύω πάρα πολύ τα τραγούδια. Πιστεύω ότι φαίνεται, δηλαδή, ξέρεις τι νιώθω? Νιώθω ότι η πραγματική δουλειά είναι όταν δεν κρατάς την κιθάρα, όταν δεν γράφεις στίχους. Δηλαδή, προσπαθώ περισσότερο να είμαι σε μια κατάσταση που μπορώ να γράψω μουσική. Δηλαδή, να είμαι ok με τον εαυτό μου, να έχω κάνει αυτά που θέλω, αυτά που πρέπει, να είμαι σωστός με τους γύρω μου, αυτό, να έχω διαβάσει τα βιβλία μου, να έχω δει τις ταινίες μου, να είμαι σε μια κατάσταση που μπορείς να δημιουργήσεις. Να νιώθεις μια πληρότητα, δηλαδή. Ναι, ρε φίλε, να είμαι okay, πνευματική. Ναι, 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 ναι. Να είμαι καλά με τη φάση μου, και συνήθως μετά παίρνει 5 λεπτά. Είναι ένα... Εντάξει, αυτό είναι και το μαγικό με τα τραγούδια. Εντάξει, εγώ δεν τα δουλεύω ακριβώς. Δεν είμαι με χαρτί και μολύβι και γράφω. Είναι μια ανάσα συνήθως. Τι είδος μουσικής ακούς? Γιατί μέσα σε αυτό το δίσκο έχω παρατηρήσει να ακούγονται πράγματα ρέγγε, ροκ, ρεμπέτικο. Δηλαδή πολλά στυλ και είδη και φόρμες, θα έλεγα. Ναι, ακούω πάρα πολλά. Κοίτα τώρα, εντάξει, άμα θέλω να πω κάποια ονόματα, σου λέω είναι ο Μάνου Τσάου, είναι ο Τζόνι Κάς, είναι ο Μάρκος Μαβακάρης, είναι ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Ναι, θεωρώ ότι αυτοί οι καλλιτέχνες είναι οι επιρροές που αναγνωρίζω εγώ στα τραγούδια μου ή όταν γράφω τους έχω κάπως στο μυαλό μου. Ωραία, λοιπόν, έγιναν κατανοητά όλα αυτά. Θα δούμε και μια συμμετοχή στο δίσκο αυτό, είπαμε, του Παναγιώτη του Σκουλά. Είναι ένα, για μένα, πολιτικο-κοινωνικό κομμάτι, τόσο όσο ροκ και μπιτάτο ταυτόχρονα. Να το ακούσουμε αυτό και να επιστρέψουμε κουβεντιάζοντας για το κομμάτι αυτό και για τον υπόλοιπο, βέβαια, δίσκο. Okay. Με πληγώνει αυτή η χώρα, μου έχει κάνει τόσα δώρα, μου έχει δώσει τόσους ήλιους όταν ήμουνα μικρός, μου έχει δώσει μάγκες φίλους, τους αδέσποτους, τους κύλους, μου έχει δώσει τραγουδάκια για το πότε και το πώς. Ακούω μια ιστορία που την ξέρουν τα θηρία, δεν την γράφουν τα βιβλία, δεν την λένε ποτέ στα παιδιά. Μες στην πόλη τριγυρνάνε κάτι τύπη με φοντάρια, κάτι τύπη με μαχαίρια κοφτερά. Και πληγώνουν το φεγγάρι κι όποιον δεν τους γουστάρει, κι όποιον δεν κάθεται καλά. Με πληγώνει αυτή η χώρα, μου έχει κάνει τόσα δώρα, μου έχει δώσει τόσους ήλιους όταν ήμουνα μικρός, μου έχει δώσει μάγκες φίλους, τους αδέσποτους, τους σκύλους, μου έχει δώσει τραγουδάκια για το πότε και το πώς. Ιστορία με φωνιάδες και θηρία, με σκοτάδι στα θρανία, με ανθρώπους φοβισμένους και σιωπή. Με πατριώτες συνδρομένους, πηλεαστέρες πουλημένους, με παπάδες που μισούνε τη ζωή. Και εσύ μόνη σου φωνάζεις και στα μούτρα του σουριάζεις για το γιο σου που δεν θα έρθει το πρωί. Με πληγώνει αυτή η χώρα, μου έχει κάνει τόσα δώρα, μου έχει δώσει τόσους ήλιους όταν ήμουνα μικρός, μου έχει δώσει μάγκες φίλους, τους αδέσποτους, τους σκύλους, μου έχει δώσει τραγουδάκια για το πότε και το πώς. Hey.
βγάζομαι τα δώρα γιατί νιώθω πάλι μόνος. Νιώθω αδύναμος μικρός. Θέλω τσίτα τους τσουράδες να τρομάζουν οι φωνιάδες. Θέλω στίχους που να λένε πως αντέχεται ο καημός. Θέλω στίχους που να λένε πως αντέχεται ο καημός. Θέλω στίχους που να λένε πως αντέχεται ο καημός. Να σε πιάνει αηδία όταν κάθεσαι και τρως. Το κομμάτι λέγεται «Τα θηρία». Έχουμε πει ότι η στίχη και η μουσική είναι όλοι στο δίσκο του Θεολόγου Μαμόλη. Συμμετοχή του Παναγιώτη Σκουλά εδώ. Μιλάμε για ένα κομμάτι ηθικό, κοινωνικό, πολιτικό. Θεολόγο, θέλω να σε ρωτήσω για το σύστημα. Αρνείσαι το σύστημα και με ποιο τρόπο την κάνεις όποτε προσπαθεί να σε τυλίξει η θηλιά του. Κοίτα να σου πω, δεν πιστεύω ότι άρνουμε το σύστημα, ούτε ότι η ζωή μου έχει μια πορεία που τα έχω καταφέρει να είμαι έξω από το σύστημα. Δηλαδή εργάζομαι κανονικά, πληρώνω την εφορία, πληρώνω τα ταμεία μου. Προσπαθώ να ξεφεύγω με τα τραγούδια μου, με τους φίλους, με όλα αυτά. Και εντάξει, ακόμα είμαι σε μια φάση, έχω την ψευδέστηση ότι το σύστημα μπορεί να φτιαχτεί κάπως και από μέσα. Όχι, δεν το άρνουμε. Συμβιβασμένος λοιπόν στην Ίσυρο όμως, έτσι ο Θεολόγος Μαμόλης, έχεις μια ιστορία Αλεξάνδρεια, Αθήνα, Νίσυρος. Και Μυτιλήνη. Κοινά στοιχεία και διαφορές που έχεις καταλάβει περνώντας τα χρόνια βέβαια και τι προτιμάς από όλα αυτά. Γιατί το κάθε τι έχει, ξέρεις, το αστικό, ναι, έχει το αστικό κομμάτι, έχει το πνευματικό το επίπεδο και κάποια στιγμή καταλήγεις τελικά, για μένα ίσως να ελευθερώνεσαι, δηλαδή, είναι σαν να μην είσαι κάπου που να μην έχεις φράχτη, να μην έχεις σύνορο, γύρω-γύρω θάλασσα, κάπως έτσι. Ναι. Η Αθήνα περιορίζει, η Αλεξάνδρεια είναι καταγωγή χρόνια. Της μητέρας μου, Κοίτα, εγώ τα τελευταία 10 χρόνια ζω στην Ίσυρο. Εντάξει, το έχω επιλέξει, εκεί μεγαλώνω την οικογένειά μου, εκεί εργάζομαι, εκεί δημιουργώ. Θεωρώ ότι αυτό που μου ταιριάζει εμένα είναι να μένω στην Ίσυρο και να έχω μερικές διαδιάσεις, δηλαδή να πηγαίνω κάποια ταξίδια, να γυρίζω. Γιατί, ας πούμε, εγώ τη Νέα Σμύρνη που, που εκεί πέρα γεννήθηκα και μεγάλωσα, την αγαπάω πάρα πολύ. Δηλαδή, το χωριό μου εμένα είναι η Νέα Σμύρνη. Εκεί θέλω να γυρνάω, ας πούμε, κάποιες στιγμές. Η οποία όμως έχει ανατετραγωνικό 3 κατοίκους. Ναι. Σωστό. Σωστό. Βασίλη, να σου πω κάτι. Δεν πιστεύω ότι είναι ο τόπος. Πιστεύω είναι το ποιοι είμαστε εμείς κάθε στιγμή, τι θέλουμε να κάνουμε και ποιος τόπος μας βολεύει για να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Θεολόγο, επιμένω σε αυτή την κουβέντα καθαρά και μόνο για τις προσλαμβάνουσες που έχουμε σαν άνθρωποι και ο τόπος πραγματικά μας επηρεάζει. Ναι, ενώ στο να ξυπνάς να βλέπεις τη θάλασσα ή να βλέπεις την απέναντι πολυκατοικία. Ποια απέναντι? Ναι. Το απέναντι δωμάτιο με τα ρούχα τα απλωμένα. Okay. Το οποίο μπορεί να γίνει και πάρα πολύ ποιητικό, αλλά εντάξει. Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω να σου απαντήσω. Δεν έχω, ξέρεις τι. Ναι. Λοιπόν, όπου βολεύει τον καθένα. Θα σου πω άλλωστε εγώ. Άλλωστε, είμαι συμβασμένος, οπότε εντάξει. Θα σου πω εγώ λοιπόν το επόμενο κομμάτι, ρυθμικό. Δηλαδή αυτή η πυκλομορφία του δίσκου πραγματικά εντυπωσιάζει. Πάμε να ακούσουμε το βαλσάκι και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας. Τα παιδιά σου αυτήν η ζωή.
Έχουμε ήδη ακούσει 6 κομμάτια από το δίσκο του θεολόγου Μαμόλη Λουξεμβούργο. Θεολόγο, θέλω να μου πεις για παρουσίαση του δίσκου σε κάποια σκηνή, τα σχέδιά σου στο άμεσο μέλλον όσον αφορά αυτή την πρώτη δουλειά. Γενικά, πώς θα κινηθείς? Κοίτα τώρα, ναι, προσπαθούμε με το Λευτέρη το Μουμτζή να στήσουμε μια μπάντα. Ξέρεις, είναι λίγο δύσκολο γιατί εγώ είμαι στην Ίσυρο. Ο Λευτέρης είναι κατά βάση στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο. Δεν βρίσκεις και εύκολα. Κάποιοι μουσικοί είναι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Είναι λίγο δύσκολο να φτιάξεις μια μπάντα, να γίνουν οι πρόβες, όλα αυτά. Ελπίζω ότι μέσα στην Άνοιξη θα καταφέρουμε να το παρουσιάσουμε στην Αθήνα. Επίσης θα γίνουν κάποιες συναυλίες στη Ρόδο, στην Κώστα, Δωδεκάνησα, δηλαδή εκεί που κινούμαι εγώ. Σιγά σιγά θα τα καταφέρουμε. Από εγώ την άνοιξη και μετά. Σκέφτομαι και ήδη σε κάποιες συναυλίες το καλοκαίρι θα μπορείς να ανοίξεις, να κάνεις ένα opening σε κάποιες συναυλίες. Και με τον Πέτρο που παίζει, ας πούμε, και τέτοια. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις. Το πηγαίνουμε σιγά-σιγά. Ναι, πιστεύω ότι άνοιξη καλοκαίρι θα έχουμε κάποια πράγματα. Θα μπορούσαμε να τα ανακοινώσουμε από τα site, από τη σελίδα της Λουβάνα. Εγώ θεωρώ το ύφος του δίσκου ότι μπορεί να σταθεί εύκολα και σε φεστιβάλ του εξωτερικού και το εύχομαι αυτό. Ευχαριστώ. Να πάμε να ακούσουμε επόμενο κομμάτι. Το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι τρομερό, θα έλεγα. Είναι το «Δε με νοιάζει». Έχει ρεμπέτικες καταβολές σε μία άλλη όμως εκδοχή. Ναι. Θα ακούσετε και θα καταλάβετε. Αγάπησα και πόνεσα, μα διόλου δε με νοιάζει. Γιατί μια τέτοια γκόμενα μόνο μπελάδες βάζει. Γιατί μια τέτοια γκόμενα μόνο μπελάδες βάζει. Αγάπησα και πόνεσα, μα διόλου δε με νοιάζει. Δε με νοιάζει, δε με νοιάζει αν ο κόσμος μου φωνάζει. Δε με νοιάζει, δε με νοιάζει, φτάνει εσύ να μ' αγαπάς. Δε με νοιάζει, δε με νοιάζει κι αν η μάνα σου γκρινιάζει. Δε με νοιάζει, δε με νοιάζει, φτάνει εσύ να μ' αγαπάς. Το σπίτι μου με έχασε και φίλος πια δε μ' είδε. Γιατί μ' αυτά τα μάτια της βρε την καρδιά μου πήρε. Γιατί μ' αυτά τα μάτια της βρε την καρδιά μου πήρε. Το σπίτι μου με έχασε.
είσαι και φίλος πια δε μη δε. Δε με νοιάζει, δε με νοιάζει κι αν ο κόσμος μου φωνάζει. Δε με νοιάζει, δε με νοιάζει, φτάνει εσύ να μ' αγαπάς. Δε με νοιάζει, δε με νοιάζει κι αν η μάνα σου γκρινιάζει. Δε με νοιάζει, δε με νοιάζει, φτάνει εσύ να μ' αγαπάς. Και τώρα μόνος τριγυρνώ στους δρόμους και φωνάζω πως έναν τέτοιο έρωτα με άλλον δεν αλλάζω. Και αν η σκύλα η μάνα σου καθόλου εσύ μικρή μου αν μ' αγαπάς καθόλου δε με μέλει. Δε με μέλει, δε με μέλει κι αν η μάνα σου δε θέλει. Δε με μέλει, δε με μέλει, φτάνει εσύ να μ' αγαπάς. Δε με νοιάζει, δε με νοιάζει κι αν ο κόσμος μου φωνάζει. Δε με νοιάζει, δε με νοιάζει, φτάνει εσύ να μ' αγαπάς. Δε με νοιάζει, δε με νοιάζει κι αν ο κόσμος μου φωνάζει. Δε με νοιάζει, δε με νοιάζει, φτάνει εσύ να μ' αγαπάς. Δε με νοιάζει, δε με νοιάζει κι αν η μάνα σου γκρινιάζει. Δε με νοιάζει, δε με νοιάζει, φτάνει εσύ να μ' αγαπάς. Θεολόγος Μαμόλης, εδώ συναντά τον Πέτρο Μάλαμα. Ο Θεολόγος έχει φέρει την κιθάρα στο στούντιο και είχαμε πει στην αρχή της εκπομπής ότι έχει πολλά τραγούδια στα συρτάρια, δοκιμάζει πολλά από αυτά, γράφει μουσικές, μελωδίες, ποιος ξέρει, ετοιμάζει και άλλο δίσκο. Συνήθως οι δημιουργοί όταν τελειώνουν ένα δισκάκι και βγαίνει, για αυτούς έχει τελειώσει η δημιουργική διαδικασία, οπότε πάνε στο επόμενο βήμα. Θα ακούσουμε λοιπόν την πρόταση, μια ανέκδοτη κατάσταση δηλαδή, του Θεολόγου. Για πάμε, Θεολόγο. Πάμε. Για εμένα σου βάλανε σκέψεις κακές. Σου παν δεν κάνω εγώ για σένα. Δεν έχω όνειρα ούτε προοπτικές. Σου παν παρατά τον και φύγε. Σου παν τα χρόνια πως περνούν. Άλλοι μόνο μακριά του μήνε, αλλιώς τα όνειρα θα σε εκδικηθούν. Μαζί τους είπες δε με νοιάζει αδιαφορώ, είναι το όνειρό μου το πιο φωτεινό. Εσύ τους είπες δε με νοιάζει αδιαφορώ, κι ο κόσμος να χαλάσει θα τον παντρευτώ. Και δουλειά. Αγύριστο είναι κεφάλι, βρέχει δίπλωμα και στην τεμπελιά. Σου παν τα βράδια ζάρια παίζει, καπνίζει πίνει ξενυχτά. Φάει δε φέρνει στο τραπέζι και με τις γκόμενες τα φράγκα του σκορπά. Μαζί τους
είπες δε με νοιάζει αδιαφορώ. Είναι το όνειρό μου το πιο φωτεινό. Ναι εσύ τους είπες δε με νοιάζει αδιαφορώ. Κι ο κόσμος να χαλάσει θα τον παντρευτώ. Αυτά είναι τα όμορφα δώρα της ζωής. Ό,τι ιστορία και να γίνει, να συμβεί σε εμάς, γυρίζει σε τραγούδι και έτσι αναπαύεται η ψυχούλα του καθενός. Αυτό το συμπέρασμα έβγαλα εγώ, θεολόγο, από το κομμάτι. Τίτλος του κομματιού. Δεν υπάρχει τίτλος, μην βιάζεσαι. Είναι άτιτλο. Θα το δούμε. Είναι άτιτλο, είναι από αυτά που δουλεύουμε τώρα. Είναι δώρο στην εκπομπή, ένα κυκλοφόρητο κομμάτι του θεολόγου. Θέλω να σε ρωτήσω, θεολόγο, για τις κατηγορίες των ανθρώπων. Mm-hmm. Καλή, κακή, ψηλή, κοντή. Όχι καλή. Δημιουργική, ναι, ναι. Και μη. Ναι, δημιουργική και όχι δημιουργική. Δηλαδή, εγώ εκεί έχω καταλήξει. Κάπου έχω διαβάσει ότι δεν υπάρχουν, λέει, καλοί και κακοί άνθρωποι. Υπάρχουν ευφυείς mm-hmm. και όχι. Ναι. Για μένα υπάρχουν δημιουργικοί και όχι δημιουργικοί άνθρωποι. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι που τους δίνεις κάτι και στο γυρίζουν πίσω καλύτερο, διαφορετικό, πιο πλούσιο, και υπάρχουν οι άνθρωποι που τους δίνεις κάτι και στο γυρίζουν πίσω κατεστραμμένο, να γκρινιάζει, να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, η δημιουργία είναι αυτό πιστεύω που αλλάζει. Δεν μπορούμε να πούμε τι είναι καλό, τι είναι κακό. Ξέρεις, πρέπει να περάσει κάποιος χρόνος για να οριστούν όλα αυτά τα πράγματα. Για μένα το θέμα είναι. Πρέπει να προσπαθούμε να τα κάνουμε καλύτερα, να δημιουργούμε, να φτιάχνουμε τραγούδια, να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, να γράφουμε βιβλία, να φτιάχνουμε ό,τι μπορεί ο καθένας. Και χωρίς να μιλάμε πάρα πολύ, να κάνουμε τη δουλίτσα μας, ενώ την πνευματική και την ψυχική, όχι την καθημερινή μόνο, και θα δούμε τι θα γίνει. Μέσα στο κομμάτι που ακούσαμε αυτό το ζωντανό, έχεις και ένα στιχάκι για το δίπλωμα. Mm-hmm. Και μου έδωσε αμέσως την ερώτηση στο κεφάλι ότι τι θεωρείς χιούμορ και αστείο σήμερα? Τα πάντα, ξέρεις. Εγώ πιστεύω ότι το χιούμορ είναι μια στάση ζωής. Δηλαδή είναι το να δεις τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση. Χωρίς το άγχος της καθημερινότητας, χωρίς τίποτα. Όλα μπορεί να είναι αστεία και όλα μπορεί να είναι σοβαρά. Και συνήθως είναι μαζί. Είναι σοβαρά και αστεία την ίδια στιγμή. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος. Ο θεολόγος Μαμόλης και ο πρώτος προσωπικός του δίσκος Λουξεμβούργο είναι ακόμα στην εκπομπή Ολόγραμμα. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι από το δίσκο. Θέλω να ακούσουμε το Ρινόκερο. Πώς σου ήρθε αυτός ο τίτλος? Γιατί και εδώ τρολάρεις κάπως. Κοίτα, αυτό ήταν, ναι, ήταν μια εποχή που πιστεύω ότι γράφω πάρα πολύ σοβαρά και ότι έχω σοβαρέψει λίγο σαν καλλιτέχνη, την έχω δει κάπως. Και μιλάμε αυτό και λέω, ρε γάμο, δεν έχω γράψει ένα τραγούδι, ας πούμε, τι να σου πω, για ένα ρινόκερο, κάτι δηλαδή, όλο λέω για από εδώ και από εκεί, για την κοινωνία και τέτοια, και έγραψα αυτό το τραγούδι. Καλά κάνεις, γιατί έτσι. Τα πιο ωραία τραγούδια είναι αυτά, το μικρό ελεφαντάκι, ναι. Τα παιδικά, πάμε να τα ακούσουμε. Ναι. Κατάντηση ζωή μου, σούγκλα ξαφνικά, κατάντηση ζωή.
πορεία που κοιτάει τον ταμεία και την παίρνουν τα ζουμιά. Λέει τι να κάνω, το μήνα πώς θα βγάλω, κατάντηση ζωή μου. Ζούγκλα ξαφνικά, κατάντηση ζωή μου. Ζούγκλα τελικά, ζούγκλα ξαφνικά. Εδώ είμαστε λοιπόν, η εκπομπή Ολόγραμμα στον αέρα του Μεταδεύτερο. Παρουσιάσαμε τον πρώτο προσωπικό δίσκο του θεολόγου Μαμόλη με τίτλο Λουξεμβούργο. Πάμε για κλείσιμο και αποφώνηση. Να πω ότι, θεολόγο, ήταν έκπληξη ο δίσκος σου. Ακούσαμε όσα περισσότερα τραγούδια γινότανε. Παίξαμε ζωντανά. Μία τελευταία ερώτηση, θα είσαι πολύ σύντομος και θέλω να μου πεις αν τα κομμάτια πρέπει να είναι ρυθμικά, γιατί αυτό μένει τελικά στο κεφάλι του κάθε ακροατή. Ναι, ναι, θεωρώ ότι είναι το τρίπτυχο, είναι μουσική, στίχος, χορός με έναν τρόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη ραδιοφωνική συνέντευξη από την Ίσουρο, ενός δίσκου έκπληξη. Να πω ότι, σαν αποφώνηση για τον θεολόγο, ότι σύμφωνα με τη γνώμη των γυναικών που αγάπησε και τον αγάπησαν, δεν έχει ξεπεράσει την εφηβεία. Οπότε και δεν έχει ακόμα αναμνήσεις από αυτή την περίοδο της ζωής του. Δηλαδή, θα θεωρούσα εγώ ότι είναι ένας αιώνιος έφηβος. Να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου εδώ. Εύχομαι καλή μας αντάμωση. Δεν ξέρω πού, αν θα είναι μουσική σκηνή ή θα είναι το νησί. Καλύτερα έλα πρώτα στην Ίσουρο και μετά τα άλλα θα τα βρούμε. Και να σε ευχαριστήσω και πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χάρηκα που τα είπαμε και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Τα κλειδιά μου να τα χάσω να σου φω.